να συνδεθούμε και να πάμε στο Ρέθυμνο να συνομιλήσουμε με τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Γιάννης Γαζανός. Να σας ευχαριστήσω πολύ, προϊστάμενε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα από Ρέθυμνο. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις την Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου. Ανοίγουν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είμαστε προετοιμασμένοι. Πραγματικά, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, τα σχολεία θα ανοίξουν 1η Φεβρουαρίου. Οι μαθητές μετά από 80 μέρες επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο. Έχει γίνει κατάλληλη ενημέρωση τόσο από το Υπουργείο, από τους περιφερειακούς διευθυντές, από τους διευθυντές εκπαίδευσης προς τους διευθυντές σχολικών μονάδων και ελπίζουμε τη Δευτέρα να ξεκινήσουν όλα καλά. Υπάρχει δηλαδή κατάλληλη προετοιμασία, έχουμε έρθει σε επαφή με τους Δήμους, τα μέτρα ισχύουν όπως και την προηγούμενη φορά, καθαρισμό των χώρων, αντισηπτικά, χρήση μάσκας, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο και βέβαια οι μαθητές πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωτισμός για να μην έχουμε... Βέβαια, εκεί ήθελα να πάω, στα υγειονομικά πρωτόκολλα και αν αυτή τη φορά είναι πιο αυστηρά. Όχι, είναι περίπου τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι συγκεκριμένα τα ίδια τα πρωτόκολλα, απλώς χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή επειδή βλέπουμε ότι τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται. Είδαμε και σήμερα ότι υπάρχει μια αύξηση, έχουμε φτάσει κοντά στις 1000, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ήδη γνωρίζουμε ότι είναι ένα ρίσκο, το καταλαβαίνουμε. Ίσως χρειαστεί πάλι να ξεκινήσουν σχολεία ή και τμήματα. Το περιμένουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Οπότε αυτό σας προβληματίζει, γιατί okay, θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά αν πάμε και γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές για ακόμα μία φορά με κλείσιμο τμήματων, δεν είναι και το καλύτερο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Είμαι σίγουρος, συμφωνείτε σε αυτό. Αν δείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και τώρα που έχουν ανοίξει οι πρωτοβάθμια εκπαίδευση... Βέβαια, έχουμε... ...είναι κρούσματα. Βλέπετε στο γειτονικό Λασίθι, συνεχώς, επειδή υπάρχει ενημέρωση μεταξύ των διευθυντών εκπαίδευσης, κλείνουν συνεχώς τμήματα. Είναι κάτι το οποίο ίσως δεν μπορούμε και να τα αποφύγουμε. Αλλά σας είπα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, διότι ήδη 80 μέρες τα παιδιά μακριά από το φυσικό τους χώρο είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι καλό να επιστρέψουν πίσω στην τάξη. Τα σχολεία θα ανοίξουν στο Ρέθυμνο. Είναι συναλλαγές, είναι κοινωνικοποίηση, είναι χαρά, είναι αγωνία, είναι τα πάντα, όχι μόνο η γνώση. Τα σχολεία θα ανοίξουν και να υπάρχουν. Όχι, δεν έχουμε κενά. Δεν ξέρουμε τώρα με το άνοιγμα των σχολείων θα υπάρχουν πάλι άδειες ειδικού σκοπού. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο ανταποκρίθηκε άμεσα και καλύφθηκαν οι θέσεις αυτές, έστω και από τριμηνίες συμβάσεις, οι οποίες θέλω να πω ότι ανανεώθηκαν στη στιγμή που έληξαν. Δηλαδή από 20 Ιανουαρίου περίπου που είχαν λήξει αυτές τις συμβάσεις, ανανεώθηκαν πάλι εκ νέου. Υπάρχει ένας προβληματισμός στις τάξεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές. Φαντάζομαι το κατανοείτε και ότι τα καταλαβαίνετε τα παιδιά. Ο προϊστάμενος εκεί δευτεροβάθμια στο Ρέθυμνο, τι έχει να πει? Σίγουρα καταλαβαίνω την αγωνία τόσο των μαθητών όσο και των γονιών τους. Δυστυχώς όμως πρέπει να το προσπαθήσουμε. Ήδη και τα παιδιά την περισσενή χρονιά, οι τελειόφοιτοι, έζησαν κάτι παρόμοιο. Τώρα βέβαια είναι, θα έλεγα, σε μεγαλύτερη έκταση, αλλά πιστεύω με κατάλληλη προετοιμασία οι μαθητές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Μάλιστα. Το χρονικό διάστημα τώρα που θα ανοίξουν, ίσως γίνουν και κάποιες επαναλήψεις, θα προχωρήσει και λίγο ύλη, ίσως και το Υπουργείο σκεφτεί να προχωρήσει σε μείωση αν βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται η διαζώση στην διδασκαλία όπως περίμεναν. Ευελπιστούμε δηλαδή ότι κάτι μπορεί να γίνει. Έχει γίνει όμως ήδη μια μείωση στην ύλη των πανελλαδικών, σωστά? Ναι, έχει γίνει μια μείωση ήδη μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ανακοίνωσε επίσημα ο Υπουργός τη μείωση της ύλης, η οποία νομίζω είναι στα περσινά επίπεδα, δεν κάνω λάθος. Και μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν προβλήματα στο μέτωπο των καθαρισμών των σχολικών μονάδων? Όχι, όπως και την προηγούμενη φορά σας είχα πει ότι είμαστε ευχαριστημένοι από τους Δήμους στο Ρέθυμνο. Υπάρχει ανταπόκριση, δεν υπάρχουν παράπονα από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Όλοι οι Δήμοι γενικά έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί γνωρίζουν την ευαισθησία
η οποία πρέπει να υπάρχει στην Γηγενή απέναντι στους μαθητές μας. Μάλιστα, κύριε Καζανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.